Λοιπόν, 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 έχουμε εδώ μία επιστολή από μία φιλενάδα α, που όπως της έγραψα είσαι μία περίπτωση συνεξάρτησης στο έπακρον. Στο έπακρον. Στο έπακρον. Έχεις συνεξάρτηση σε όλο τη το μεγαλείο. Πάμε να διαβάσουμε. Έβαλε τίτλο η φίλη από μόνη τη όταν δεν περνάει αγάπη. Αγαπημένη μου, θέκλα καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα. Σε προσφωνώ αγαπημένη μου, γιατί είσαι πολύ συχνά η παρέα μου. Χαίρομαι. Ζω μόνη και εκτό το ότι παρακολουθώ όλα τα βίντεο σου, συχνά όταν νιώθω μόνη βάζω τα βίντεάκια σου για να ακούω να μιλάς. Έχω μια αίσθηση σταθερότητας και οικειότητας όταν ακούω τη φωνή σου. Αγάπη μου, χαίρομαι να είναι η καθησυχαστική η φωνή σου έχω στείλει και στο παρελθόν mail και έχει κάνει και βλόκο με το θέμα μου. Με βοήθησε πολύ και είμαι ευγνώμων γι' αυτό. Εύχομαι ολόψυχα το καλό που προσφέρει τόσο απλόχερα να σου επιστρέφεται διπλάσιο σε σένα και στην οικογένειά σου. Σε ευχαριστώ πολύ. Έχω κάνει πολλά χρόνια ψυχοθεραπεία στο παρελθόν και πριν δύο χρόνια ξεκίνησα πάλι. Έχω ένα θέμα που με απασχολεί και θα ήθελα πολύ να ακούσω τη γνώμη σου. Αν και δεν πιστεύω ότι υπάρχει λύση. Όμω έστω και η κατανόηση θα με βοηθούσε, μαλακώνοντα κάπω το ψυχικό μοναχικό πόνο που νιώθω. Άρα η φίλη είναι μόνη τη, είναι τόσο πολύ μόνη τη. Πονάει η μοναξιά. Πονάει και σωματικά η μοναξιά. Όσοι έχετε παρακολουθήσει το webinar που κάναμε με την Δ. Αριστονίκη Θεοδοσίου για το πώ να έχουμε υγιεί σχέσει στι μέρε μα, μα το εξήγησε και με επιστημονικό τρόπο πώ πονάει και σωματικά η μοναξιά. Καταρχά, να πω ότι είμαι συνεξαρτώμενη στι ερωτικέ μου σχέσει και μια γυναίκα που αγαπά πολύ και για πολύ. Αυτό το κατάλαβα από την ιστορία σου, φίλε. Να δω που μου γράψει. Αλλά το παλεύω όσο μπορώ να βελτιώνουμε. Να το παλέψουμε κι άλλο. Όλοι οι συνεξαρτώμενοι, όλε οι συνεξαρτώμενε, όλε οι συνεξαρτώμενοι ενωμένοι, να το παλέψουμε κι άλλο, να το ξεπεράσουμε. Δεν στάθηκα τυχερή ω τώρα στι ερωτικέ μου σχέσει. Ξέρω, δεν πιστεύει στην τύχη. Όχι, δεν πιστεύω στην τύχη. Η μόνη τύχη είναι ποιοι γονεί θα μα γεννήσουν και πώ θα μα μεγαλώσουν. σω εκεί δεν στάθηκε τύχη. Και σε συνδυασμό με τι δικέ μου ανασφάλειε και τα λάθο πρότυπα που είχα κατά την α, α, ανάπτυξή μου, τα αποτελέσματα ήταν ψυχικό ολέθρια. Είδε, το λε και από μόνη σου ότι είχε λάθο πρότυπα κατά την ανάπτυξή σου, τα οποία σου προκάλεσαν ανασφάλειε, για να καταντήσεις, να καταλήξει σε αυτό το σημείο. Αυτό που με προβληματίζει πολύ εδώ και αρκετό καιρό είναι ότι έχω κολλήσει με έναν πολύ ωραίο άνθρωπο που γνώρισα πριν δύο-τρία χρόνια. Πάμε να δούμε αν αυτό ο άνθρωπο που γνώρισε αυτή η φίλη μα, η συνεξαρτόμενη είναι όντω ένα πολύ ωραίο άνθρωπο. Πάμε να δούμε. Είχαμε σχέση για ένα διάστημα, λιγότερο από χρόνο. Νιώσαμε έντονη έλξη από την αρχή, και οι δυο, ξέρω, ξέρω, ψυχοπαθολογία, ξέρει, ξέρει, θα σου πω ψυχοπαθολογική έλξη για να την νιώσει έντονη από την αρχή. Εκείνο σε έναν λιγμένο γάμο. Εξακριβωμένο και διασταυρωμένο αυτό και γι' αυτό προχώρησα. Είναι χωρισμένοι από κλίνης. Και ένα παιδί στην εφηβεία τότε που τώρα είναι στο πανεπιστήμιο. Και χωρισμένος από κλίνης να είναι κάποιος από τη στιγμή που ζει σε ένα γάμο και για οποιοδήποτε λόγο παραμένει σε εκείνο το γάμο, αυτό δεν τον κάνει ένα πολύ καλό άνθρωπο να κάνει και μια σχέση. Και με πολύ σοβαρά προβλήματα οικονομική κυρίω φύσεως. Γνώριζα από πολύ νωρί ότι δεν θα χωρίσει. Υπάρχουν λόγοι και ο ίδιο νιώθει ηθικά δεσμευμένο. Αυτό τον κάνει καλό άνθρωπο, που νιώθει ειδικά ηθικά δεσμευμένο και δεν χωρίζει, ή τον κάνει κακό άνθρωπο που κοροϊδεύει και τη γυναίκα του. Βρισκόμασταν όποτε μπορούσαμε, όποτε μπορούσε εκείνο, γιατί ήταν και είναι αναγκασμένο να δουλεύει 20 ώρε το 24ωρο. Μάνα μου τον κακοκαϊμένο, μάνα μου τον κακομοίρη. Πολύ κρίμα. Δούλευε 20 ώρε το 24ωρο και είχε και φιλινάδα. Τα κατάφερνε μπαγά Μου έδειχνε, μου μετέδιδε βαθιά αγάπη. Και εγώ ένιωθα έτσι για αυτόν. Αγάπη μου, η βαθιά αγάπη είναι πράξει. Είναι πράξει η βαθιά αγάπη. Ενώνει τη ζωή σου με τον άνθρωπο που αγαπά βαθιά. Δεν είναι συναισθήματα που τα μαϊμουδίζεις και τα καθρεφτίζεις. Όμως ήμουν σε μια πολύ δύσκολη φάση της ζωής μου. Προσπαθούσα να βγω από χρόνια κατάθλιψη και να βρω πάλι τη δύναμή μου. Και ήταν και η καταλληλότερη φάση να μπλέξεις με τον παντρεμένο αυτή. Χωρισμένο αποκλίνεις, ναι, ξέρω, ξέρω. Με έντονη ψυχοπαθολογική έλξη, ναι. Ναρκίσος, α. Ευάλωτος ναρκίσος. Κρυφός ναρκίσος, αλλά ναρκί Σταδιακά βλεπόμαστε λιγότερο γιατί έπρεπε να δουλεύει συνεχώ, αλλά και γιατί εγώ δεν μπορούσα να με απίκω κάθε στιγμή που αυτό αποφάσισε ότι μπορεί να έρθει να με βρει. Α, σε τιμωρούσε κιόλα που δεν ήσουν έτοιμη να πίκο κάθε φορά που αποφάσιζε να έρθει να σε βρει. Μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα. Δεν φτάνει δηλαδή που ο ίδιο ήταν παντρεμένο. Δεν φτάνει που δούλευε 20 ώρε το 24ωρο. Έπρεπε κι εσύ να εισαι standby, να είσαι σε επιφυλακή όποτε θυμηθεί και χωρί προγραμματισμό και χωρί τίποτα να είσαι εκεί πέρα. Και ενοχλήθηκε που δεν ήσουν. Και μάλιστα αυτό τον είχε παραξενέψει και μάλλον ενοχλήσει από ό,τι κατάλαβα. Ε, βέβαια. Είπαμε, οι θέλουν να είναι το κέντρο της προσοχής. Θεωρούν ότι το σύμπαν γυρίζει γύρω από αυτού. Έτσι λοιπόν με τον καιρό, με χρόνια, με καιρού που λένε, χάθηκε από τη ζωή μου. Χωρί αντίο, χωρί αποχαιρετισμού. Και αφήνοντα κάποια θέματα στη μέση, χωρί να τα κλείσουμε ποτέ. Ε, μα ήσουν, ήσουν κανένα σημαντικό άνθρωπο για να σου εξηγήσει γιατί τελειώνει αυτό που είχατε, Ποια νομίζει ότι είσαι, Είσαι καμιά αναλογία αξία με εκείνον, Όχι. Άμα δεν μα είναι πλέον κάποιο χρήσιμο, Άμα δεν έχουμε να απομυζήσουμε από αυτόν ότι απομυζούσαμε, φεύγουμε χωρί εξηγήσει. Και το γκόστινγκ γι' αυτό είναι τραυματικό, Και γι' αυτό είναι κακοποιητικό, Γιατί όταν κάνουμε γκόστινγκ σε κάποιον άνθρωπο είτε άνδρας είμαστε που κάνει γκόστινγκ, είτε γυναίκα είμαστε που κάνει γκόστινγκ, σημαίνει ότι θεωρούμε τον άλλον τον άνθρωπο ανάξιο λόγου, ανάξιο να του εξηγήσουμε για ποιο λόγο έχουμε σταματήσει την επικοινωνία μαζί του. Έχει ακόμα τα κλειδιά του σπιτιού μου να σκεφτεί. Υπεύθυνο άνθρωπο, έχει τα κλειδιά του σπιτιού σου και ούτε καν τα επέστρεψε. Μπράβο. Μήπω να αλλάξει κλειδαριέ. Έτσι, λέμε τώρα. Αυτό και μαζί με τη μόνιμη αναμονή στην οποία είχαν μπει, με έριξε πάλι σε καταθλιπτικό επεισόδιο. Ναι, που δεν θα σε έριχνε. Αυτού του είδου οι σχέσει μα χαλάνε την ψυχική μα υγεία. Είμαστε υγιεί και αρρωστούμε, όχι να είμαστε πρόσωπα τα οποία προσπαθούμε να ξεφύγουμε από την κατάθλιψη και να πάμε να φτιάχνουμε τέτοιου είδου με καταστάσεις. καταστάσει. Είμαι, δεν είμαι, βρίσκομαι, δεν βρίσκομαι, περιμένω συνέχεια κλπ. Τώρα έχει περάσει πολύ καιρό από αυτό και έχω σταθεί στα πόδια μου. Είμαι γενικά σε πολύ καλύτερη φάση στη ζωή μου. Μπράβο, αγαπή μου. Μπράβο. Όμω έχω ακόμα αισθήματα γι' αυτόν. Αυτό όλο λοιπόν είναι κάτι που εμένα με δυσκολεύει απίστευτα πολύ. Δεν μπορώ να το διαχειριστώ. Δεν ξέρω τι να κάνω τα συναισθήματά μου. Να τα ρίξει τα σκουπίδια τα συναισθήματά σου που έχει γι' αυτόν. Τα αισθήματα που είναι αισθήματα αγάπη που έχει. Τώρα, αν είχε θυμό, να το καταλάβω να θυμώσει για τον τρόπο που έφυγε, να το καταλάβω. Να θυμώσει που σου έδειξε τόσο πολύ αγάπη στην αρχή και μετά σε πέταξε σαν στη μένη λεμονόκουπα, να το καταλάβω. Όχι να έχει αισθήματα αγάπη. Δεν μπορώ να το διαχειριστώ. Δεν ξέρω τι να κάνω τα συναισθήματά μου. Είναι, εξακολουθεί να είναι, ο πιο όμορφο άνθρωπο που έχω γνωρίσει. Καλέ, τι άλλα τέρα τα έχει γνωρίσει εσύ και αυτό είναι ο πιο όμορφο άνθρωπο. Άνθρωπο που φεύγει χωρί εξήγηση. Είσαι τυφλωμένη μου έβγαλε τον καλύτερο με αυτό. Δηλαδή ό,τι συμβαίνει στην περίοδο του love bombing, το κρατάμε έτσι σαν ανάμνηση και πάμε. Έχουμε κατατσαλακωθεί στην πορεία, έχουμε ταλαιπωρηθεί, έχουμε επικραθεί, έχουμε απογοητευτεί, μας έχουν παρατήσει, μας έχουν προδώσει. Αλλά εμείς κρατάμε εκείνες τις πρώτες εικόνες της εθέρης. Την πιο βαθιά αγάπη που έχω νιώσει ποτέ για άνθρωπο. Το πιο άρρωστο κόλλημα που έχει νιώσει ποτέ για άνθρωπο. Και το εννοώ. Και όλο αυτό δεν ξέρω τι να το κάνω. Δεν χωράει μέσα μου. Να πάρεις τα βουνά και να αρχίσεις να φωνάζεις. Είναι, είναι προβληματικά τα συναισθήματα που έχει, Δεν είναι υγιή. Η πραγματική αγάπη δεν πονάει. Η πραγματική αγάπη δεν απελπίζει. Η πραγματική αγάπη δεν εξαφανίζεται χωρίς εξηγήσει. Οι άνθρωποι που αγαπούν πραγματικά και είναι πραγματική αγάπη τους κάθονται και τα συζητάνε όλα. Ακόμα και όταν θα τελειώσουν μια σχέση κάθονται και εξηγούν και ξαναεξηγούν και ξαναεξηγούν και νοιάζονται για τα συναισθήματα του ανθρώπου που τυχόν θα παρατήσουν. Δεν τον παρατάνε εσύ Ξυλό. Δεν πρόλαβε να φθαρεί αυτή η σχέση οπότε στα μάτια μου είναι ιδανικός. Πότι άλλο πρέπει να γίνει η κόρη για να φθαρεί αυτή η σχέση είναι ύψη τη μορφή κακοποίηση να σε αφήσει κάποιο χωρί εξηγήσει. Το γκόστινγκ είναι κακοποιητική συμπεριφορά. Πόσε φορέ θα το πω. Είτε άνδρα κάνει γκόστινγκ είτε γυναίκα κάνει γκόστινγκ είναι εξορισμού κακοποιητική συμπεριφορά. Οφείλουμε να εξηγήσουμε στον άλλον άνθρωπο. Δεν γουστάρω πλέον. Θα σταματήσω αυτή τη σχέση για αυτόν τον λόγο και για αυτόν τον λόγο και για αυτόν τον λόγο. Όσο χρόνο έχουμε ξοδέψει στο να δημιουργήσουμε μια σχέση. Άλλο τόσο χρόνο οφείλουμε από σεβασμό προ τον άλλον άνθρωπο, προ το άλλο πρόσωπο, να αφιερώσουμε για να τερματίσουμε μια σχέση, για να είμαστε σωστοί άνθρωποι. Όχι ιδανικοί. Σωστοί που εσύ τον βλέπει ιδανικό. Ε, ιδανικό ω πλάσμα, ω πρόσωπο. Αν και ήμουν από την αρχή συνειδητοποιημένη ότι δεν θα είμαστε μαζί, αλλά ότι και μια τέτοιου τύπου σχέση θα ήθελα να έχω αλλά δεν μπορώ ούτε να θυμώσω μαζί του. Ναι, γιατί είσαι άρρωστα κολλημένη πάνω του. Έχει ειδωλοποιήσει έναν μαλάκα, sorry. Έχει ανεβάσει σε ένα, βάθρο, σε ένα βάθρο ένα μαλάκα και το λατρεύει. Και το βλέπει σαν το πιο όμορφο πλάσμα, το πιο ιδανικό πλάσμα και δεν ξέρω κι εγώ τι άλλο. Μόνο αγάπη μου βγαίνει γι' αυτό. Δεν είναι αγάπη, είναι άρρωστο κόλλημα αυτό το πράγμα. Κατά καιρού σπάω και του γράφω κάποιο μήνυμα. Αυτό που μου είναι αδύνατο να κατανοήσω και να δεχτώ είναι ότι οι απαντήσει του δεν δείχνουν τίποτα για αυτό που είχαμε. Σαν να μην έχει συμβεί ποτέ τίποτα. Ναι, σκουπίστε! Ψεκάστε, σκουπίστε, τελειώσαμε. Γι' αυτόν τελείωσε. Γι' αυτόν τελείωσε και σε συμπεριφέρεται σαν... σαν, να είσαι κομμότητη, σαν να είσαι, ξέρω εγώ, χαρτί υγεία που το πήρε, το χρησιμοποιήσει, το πέταξε. Και εσύ ζει στο Limerans. Έχουμε πει ξανά για το Limerans. Το Limerans είναι μια αγγλική λέξη που σημαίνει μυρικάζω. Ζει σε μια φαντασιωτική κατάσταση που έχει φτιάξει τον τέλειο έρωτα μέσα στο μυαλό σου, για αυτόν τον πολύ τέλειο άντρα, για αυτό το πολύ τέλειο πλάσμα που εσύ αγαπά τόσο πολύ και είσαι τόσο άρρωστα κολλημένη πάνω Και με τρομάζει το γεγονό που λε ότι βάζει συνέχεια τα βίντεο μου για να ακού τη φωνή μου. Δεν θέλω να ακούγεται η φωνή μου σε τέτοιο περιβάλλον. Πλάκα σου κάνω. Πλάκα σου κάνω. Αλλά θέλω να ξυπνήσει, φιλενάδα. Ξέρω ότι είναι καλύτερο για εμένα που δεν έμπλεξα σε μια τέτοια σχέση τελικά. Έμπλεξε, παραέμπλεξε έχεις μπλέξει το μυαλό σου άσχημα. Τη ζημιά που ήταν να πάθεις την έπαθες από αυτή τη σχέση. Αλλά αυτό είναι η λογική μόνο. Το συνέστημα δεν ακολουθεί. Και γενικά δεν μου περνάει με τίποτα. Αυτά. SOS, ευχαριστώ πολύ για το χρόνο σου, με εκτίμηση. Τις απάντησα κι εγώ. Αγάπη μου, ένας μαλάκας είναι. Sorry που σου χαλάω το παραμύθι. Μαλάκας με κεφαλαία, σοβαρά. Και σε έριξε και στην κατάθλιψη. Πρέπει να τον απεκδίσεις από την ομορφιά που το απέδωσες, ενώ δεν είχε. Λοιπόν, στο σεμινάριο που κάναμε με την δόκτωρα Αριστονική Θεοδοσίου Τριφωνίδου, μας μίλησε η Αριστονική για την αρχή της διαφοροποίησης και το μοντέλο θεραπείας και το μοντέλο θεωρίας προσωπικότητας του Bowen. Που λέει ένα διαφοροποιημένο άνθρωπο, ένα όριμο άνθρωπο, είναι αυτό που μπορεί να διαχωρίζει το συνέστημα από τη λογική. Μπορεί να έχει παράλληλα και συναισθήματα και λογική. Όσο πιο όριμο ψυχοσυναισθηματικά είναι ένα άνθρωπο, μπορεί να διαχωρίσει τη λογική από το συνέστημα. Όσο πιο ανώρημο ψυχοσυναισθηματικά είναι ένα άνθρωπο, αφήνει το συνέστημα να καταπλακώσει τη λογική του. Αυτό έχει πάθει αυτή τη στιγμή. Δεν έχει πάθει απλώ ένα καταθλιπτικό επεισόδιο, αλλά έχει πάθει έναν τελείω συνεξάρτηση. Πρέπει οπωσδήποτε, οπωσδήποτε να κάνει ψυχοθεραπεία να συνεχίσει εντατικά την ψυχοεκπαίδευση, να βάλει σε λούπα να παίζουν τα βίντεο για τη συνεξάρτηση, σε λούπα να τα βάλει. είσαι ερωτευμένη με μια φαντασίωση. Τη φαντασίωση που είχε για αυτόν τον άντρα. Όχι το ότι βίωσε με αυτόν τον άντρα. Τη φαντασίωση. Ξαναλέω. Όταν συναντάμε ανθρώπου που έχουν προβληματικέ προσωπικότητε, ανθρώπου που έχουν ναρκιστικέ προσωπικότητε, στην αρχή τη σχέση, στην αρχή τη γνωριμία μπορεί να μα βομβαρδίσουν με αγάπη να μας δείξουν φλερ, έρωτα, να πούμε μεγάλα λόγια, να μας κάνουν να νιώσουμε βασιλιάδες, βασίλισσους, δεν μας αγαπάνε, μας λατρεύουν κλπ. Αυτοί οι τύποι οι οποίοι είναι κενή ψυχοσυναισθηματικά, είναι εσωτερικά κενή και χρησιμοποιούν τους άλλους για να τους απορροφούν την ενέργεια, από ένα σημείο και μετά βαριούνται. Πήρα ενέργεια από αυτόν τον άνθρωπο, ρούφιξο, δεν να ρούφιξω, ας πάω παρακάτω και μας παρατάνε. Όταν όμω είσαι συνεξαρτώμενο πρόσωπο, το οποίο ελκύεσαι από έναν αρχισό, κολλά πάνω στα αρχικά στάδια της σχέσης εκείνα που τα φανταστικά, εκείνα που ήταν υπέροχα, και ενώ αυτός ο άνθρωπος έχει φύγει από τη ζωή σου, ίσως συμπεριφέρεται χάλια, εσύ εξακολουθείς να αναπλάθεις μέσα στη φαντασία σου εκείνη την αρχική φανταστική ιδανική περίοδο και γίνεσαι ένας δέσμιος της φαντασίας σου και βασανίζεσαι μόνος σου. Χρειάζεσαι αμέσως εντατική οξία ψυχοθεραπεία. Εσύ... Και όλες και όλοι οι οποίοι ζείτε σε τέτοιες καταστάσεις μυρικασμού. Λίμερνς. Σε τέτοιες φαντασιωτικές καταστάσεις φαντασιωτικής αγάπης που δεν είναι οτιδήποτε άλλο. Δεν είναι αγάπη. Είναι οτιδήποτε άλλο παρά αγάπη. Τα φιλιά μου. Συγγνώμη που σου δώσα tough love, σκληρή αγάπη σήμερα. Αλλά νομίζω ότι χρειαζόσουν. <σκου> Γεια σας.